Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού. Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα πούμε με τη βοήθεια του Θεού λίγες σκέψεις, οι οποίες αφρομή λαμβάνουν από το Ευαγγέλιο. Και έτσι για να σας το θυμίσω, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και λέγει ότι ο Χριστός ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα ή στην Προβατική Κολυμβήθρα, που λέγεται εβραϊκά Βηθεσδά και είχε 5 στοές. Σε αυτήν την κολυμβήθρα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, άρρωστοι, τυφλοί και με διάφορες άλλες αρρώστιες, οι οποίοι επερίμεναν την κίνηση του ύδατος. Διότι κατά καιρόν κατέβαινε άγγελος Κυρίου στην κολυμβήθρα και τάρατε το νερό και αυτός που έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος εσεραπεύεται ανεξάρτητα από ποιο νόσημα διακατήχε του. Ήταν δε κάποιος άνθρωπος εκεί 38 ολόκληρα χρόνια, ασθενής, παράλυτος. Όταν τον είδε ο Χριστός εκεί κατακείμενον και εγνώρισε ο Χριστός ότι ήταν τόσα πολλά χρόνια εκεί, του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Το απεκρίθηκε ο άρρωστος άνθρωπος. «Κύριε, δεν έχω κάποιον άνθρωπον για να με βάλει στην κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το ίδωρο από τον άγγελο και όταν προσπαθώ εγώ να πάω, άλλος φυσικά κατεβαίνει πριν από μένα». Τότε του λέγει ο Χριστός, «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περιπατούσε. Ήταν Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένον άνθρωπον, «Είναι Σάββατον και δεν σου επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Εκείνος απάντησε ότι αυτός που με έκαμε καλά, εκείνος μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Τον ερώτησα λοιπόν ποιος είναι αυτός που σου είπε να πάρεις το κρεβάτι σου και να περπατήσεις και ο θεραπευτής δεν εγνώριζε ποιος ήταν γιατί ο Χριστός έφυγε λόγω του ότι είχε πάρα πολύ κόσμο εις τον τόπο εκείνον. Μετά από αυτά, τον βρίσκει ο Χριστός εις το ιερόν και του λέγει «Βλέπε ότι έγινες καλά. Πρόσεχε να μην αμαρτάνεις πλέον για να μην γίνει κάτι χειρότερο σε σένα». Απήρθε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι αυτός που τον έκαμε καλά είναι ο Ιησούς. Αυτό ήταν με λίγα απλά λόγια, αδελφοί μου, το κείμενο του Ευαγγελίου το οποίο ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Θέλω λίγες σκέψεις να πω όσον αφορά το θέμα της ασθένειας, γιατί είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα το οποίο δυστυχώς καθημερινά όλοι μας το αντιμετωπίζουμε. Κάθε μέρα είτε εμείς αρρωστούμε, είτε συνάνθρωποι μας, είτε πολύ οικογενειακά στενά μας πρόσωπα και μας απασχολεί έντονα αυτό το θέμα της ασθένειας, του θανάτου, της φθοράς και όλων αυτό. Γιατί και η ασθένεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύμπτωμα του θανάτου, ένα μόριο του θανάτου. Πώς αντιμετωπίζουμε τις αρρώσκες και για ποιο λόγο να αρρωστούμε και για ποιο λόγο να πεθαίνουμε και για ποιο λόγο να γίνονται τόσα κακά γύρω μας καθημερινά. Ακόμα και μικρά παιδάκια αρρωστούν, ακόμα και άνθρωποι του Θεού ενάρετοι, άνθρωποι πολύ βασανισμένοι, άνθρωποι που είναι πάρα πολύ αναγκαίοι και χρήσιμοι και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα ασθενούν και πεθαίνουν και σκορπίζουν τον πόνο και τη δυστυχία στα στενά συγγενικά τους πρόσωπα αλλά και σε όλους όσους τους γνωρίζουν και όλους όσους ακούν για τον θάνατό τους. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και πρέπει να το ξέρουμε ακριβώς, γιατί είναι φυσικό ότι μέσα μας αναδύονται πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά για το γιατί να γίνει αυτό το πράγμα και πώς γίνεται. Αυτό το γιατί είναι κάτι που βγαίνει μέσα μας έντονα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιστάσεις. Ή όπως τα λένε οι πατέρες, πειρασμούς, δοκιμασίες, δυσκολίες δηλαδή. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός
δεν κάνει πράγματα κακά, ούτε συνεργάζεται ποτέ με το κακό ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να συνεργαστεί με το κακό, ούτε να κάνει ο ίδιος ένα πράγμα που είναι κακό. Η αρρώστια είναι κακό πράγμα, ο θάνατος είναι κακός, η φθορά της φύσεως είναι κακή. Άρα ο Θεός δεν θέλει να γίνονται έτσι τα πράγματα. Και το ξέρουμε αυτό γιατί εξ υπαρχής ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να πεθαίνει, δεν μας έπλασε για να αρρωστούμε, δεν μας έπλασε για να φθυρόμαστε. Ούτε την χτίση την έπλασε να φθύρεται και να γίνεται αντάρτης κατά του ανθρώπου. Αντίθετα, η πτώση του ανθρώπου, η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό, η ανυπακοή του ανθρώπου προς τον Θεό, επέφερε τον θάνατο εις την φύση, επέφερε την φθοράν, την αρρώστια και όλα όσα αποτελούν το γεγονός αυτό του θανάτου μας. Το γύρας, τις θεομηνίες, τα κακά που γίνονται γύρω μας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και είναι κακά πράγματα, είναι αποτελέσματα της πτώσεως. Έτσι, εξ υπαρχής, ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών, ούτε αίτιος του θανάτου, ούτε αίτιος της αρρώστιας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά. Και δεν μπορούμε να αιτιούμεθα τον Θεό για ποιο λόγο πεθαίνουμε και γιατί να αρρωστούμε και γιατί να γίνονται όλα αυτά. Αυτά μπήκαν στη ζωή μας λόγω της πτώσης μας, λόγω του ότι εμείς διεκόψαμε θεληματικά τη σχέση μας με τον Θεό. Βέβαια, ήρθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ανέπλασε τον άνθρωπο, έκαμε την Εκκλησία Του και πλέον η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας, μας δίνει την δύναμη αυτά τα οποία παραμένουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, τότε θα καταργηθεί ο θάνατος και η φθορά και η ασθένεια και όλα. Εις την Παλιγκαινεσία, εις την Ανάσταση των νεκρών, εις τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, τότε θα καταργηθούν όλα αυτά. Αλλά μέχρι τότε παραμένουν ως δυστυχώς μεταπτωτικά φυσικά φαινόμενα. Έτσι είναι φυσικό πλέον μεταπτωτικά να πεθαίνει ο άνθρωπος, είναι φυσικό να αρρωστά, είναι φυσικό να φτύρεται, είναι φυσικό να συμβαίνουν όλα αυτά τα κακά γύρω μας, γιατί είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Κατά κρίβεια δεν είναι κατά φύση όπως τα έπλασε ο Θεός, αλλά είναι παρά φύση όπως έγινα μετά την πτώση. Όμως είναι γενικά και αναπόφευκτα για όλους. Εκείνο το οποίο συμβαίνει σε εμάς είναι ότι ο Χριστός πλέον με την δική του παρουσία, με την Εκκλησία του και τη χάρη του, δεν μας απαλλάσσει μεν από τις συνέπειες αυτές των μεταπτωτικών φαινομένων του θανάτου, της φθοράς, του γύρατος, της ασθένειας και των λοιπών. Όλοι υποκείμεθα σε αυτά, αλλά μας δίδει τη δυνατότητα αυτά τα άλλοτε φοβερά και καταστροφικά στον άνθρωπο να τα αξιοποιούμε πνευματικά, ώστε αξιοποιώντας τα πνευματικά να κερδίζουμε την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και εκείνο το οποίο απομένει σε μας είναι το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα, πώς θα τα αξιοποιήσουμε, πώς θα μπορέσουμε αυτό το κακό να το κάνουμε καλό, πώς το πικρό θα το κάνουμε γλυκή, πώς το φαρμάκι θα το κάνουμε φάρμακο, πώς το σκοτάδι θα το κάνουμε φως. Έτσι είναι πλέον ο δικός μας δρόμος. Και βέβαια αυτόν τον δρόμο τον ευάδισε πρώτος ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η Κυρία Θεοτόκος και όλοι οι Άγιοι. Ουδείς ανήρθεν εις τον ουρανό μετανέσεως. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση, λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Αλλά όλοι ανέβηκαν στον ουρανό δια πολλών θλίψεων, δια πολλών αγώνων, δια πολλών κόπων και μόχθων και υδρότων και αιμάτων. Έτσι ανέβηκα στον ουρανό.
θα μου πει κανείς, γιατί αφού ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει αυτά όλα, αυτά εν τούτης παραμένουν, διότι ο Χριστός ερχόμενον στον κόσμο μας έδωσε τη δυνατότητα της καινούργιας ζωής, αλλά όμως εμείς δυστυχώς παραμένουμε ακόμα εχμάλωτοι εις τα πάθη μας. Και ναι μεν ενδυόμεθα τον Χριστόν δια του Αγίου Βαπτίσματος και αναγεννόμεθα, όμως μέχρι που να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίδει το Άγιο Βάπτισμά μας, υποκείμεθα άλλος περισσότερο και άλλος ο λιγότερο στις συνέπειες της πτώσεώς μας. Και αυτά τα φαινόμενα, οι ασθένειες και ο θάνατος, δεν είναι για μας πλέον γεγονότα, ας πούμε, αμαρτωλά, αλλά είναι γεγονότα τα οποία είναι αδιάβλητα. Δεν είναι δηλαδή ο θάνατος πλέον ένα γεγονός αμαρτωλό, αλλά είναι πάθος βέβαια, είναι μια προσβολή της ανθρώπινης φύσεως, αλλά αδιάβλητη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας ανέλαβε πάνω του, όταν έγινε άνθρωπος, αυτά τα αδιάβλητα λεγόμενα πάθη, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός απέθανε, ο ίδιος εκοπίασε, εδίψασε, επείνασε, ελυπήθηκε και πάνω απ' όλα, όπως είπα προηγουμένως, επέθανε. Θέλοντας βέβαια, θέλον επείνασε, θέλον εδίψασε, θέλοντας απέθανε. Για να μας δείξει ότι αυτά παραμένουν αδιαβλήτως εις τη φύση μας, επειδή η φύση μας έχει ροπήν προς την αμαρτία, προς την ειδονή, παραμένει πλέον η οδύνη η καθημερινή ως αντιστάθισμα εις την ειδονή των παθών και της αμαρτίας, ώστε δια της οδύνης των πειρασμών και των θλίψεων ο άνθρωπος να καθαρίζεται, να εξαγνίζεται, να πορεύεται την οδόν εις τη βασιλεία του Θεού, της βασιλείας του Θεού. Ένας άνθρωπος που είναι ασθενής δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται ότι η αρρώσκια του είναι αμαρτία, ή ότι είναι καταδικασμένος από τον Θεό, ή ότι κάτι έκαμε του Θεού και ο Θεός τον τιμώρησε με το να είναι άρρωστος. Πολύ περισσότερον όταν συμβεί ένας θάνατος, μια απώλεια, μια δυστυχία, δεν είναι ωραίο πράγμα να αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας τιμώρησε, παίρνοντάς μας το παιδί μας ή στέλνοντάς μας μια αρρώστια ή μια δυστυχία. Ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη και είναι πατέρας μας και έκαμε τα πάντα για μας, δεν χρησιμοποιεί το κακό ποτέ του. Αλλά αυτά υπάρχουν δυστυχώς στη φύση μας ως μεταπτωτικά φαινόμενα, και ο καλός Θεός ως στοργικός πατέρας μας μας δίδει την δύναμη αυτά όλα τα κακά δια της υπομονής, δια της ευχαριστίας, δια της προσευχής να τα μεταποιήσουμε εις αιώνιον όφελος. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η φύση μας μεταπτωτικά έχει αρκετή σκληρότητα παθών και εύκολα ξεκολλά ο νους μας από τον Θεό και κολλά εις την ειδονή της καθημερινότητας και της αμαρτίας, και δυστυχώς όταν ευρισκόμαστε ναρκωμένοι και κοιμισμένοι μέσα στο δέλεαρ αυτό των παθών και των ειδονών, μόνο με ένα ισχυρό σοκ τέτοιων επεμβάσεων μπορούμε να ξυπνήσουμε. Γιατί η ίδια η φύση μας είναι ευάλωτη και ρέπει προς τα πονηρά και προς το κακό. Είναι εμπαθής η κατάστασή μας και η διάνοιά μας εύκολα προσκολλάται εις τον μακράν του Θεού
περισπασμών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή παραμένει μέσα μας η εμπαθής κατάσταση, έτσι οι δοκιμασίες αυτές, οι πειρασμοί αυτοί, παραμένουν και αυτά ως αγωνίσματα πνευματικά, δια των οποίων ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτόν του, καταλαβαίνει τον σκοπόν του, καταλαβαίνει τι σημαίνει ακριβώς ο παρόν κόσμος, δεν ξεγελιέται να νομίζει ότι θα ζήσει εδώ αιώνια. Θυμάστε εκείνον τον πλούσιο τον άφρονα που μόλις γέμωσε τις αποθήκες του με τα πλούτη εκείνα, είπε «Ψυχή μου, έχεις να φάεις και να ζήσεις έτη πολλά, φάγε πίε φρένου». Δεν σκέφτηκε ότι είναι άνθρωπος και ότι θα πεθάνει μια μέρα. Γιατί όταν όλα γύρω μας είναι καλά και κολυμπούμε μέσα στην αμεριμνία του πλούτου και των ειδονών και της κακής χρήσεως βέβαια όλων αυτών των πραγμάτων, ξεχνούμε ότι φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ξεχνούμε ότι υπάρχει και η αιώνια ζωή και ότι η παρούσα σύντομη ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ετοιμασία για την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε και να απατώμεθα από τον κόσμο αυτόν, αλλά και στις χαρές και στις λύπες και στον πλούτον και στη φτώχεια και στην υγεία και στην αρρώστια και στη ζωή και στον θάνατο, να θυμόμαστε ότι περνάμε, φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Εάν τα μάτια της ψυχής μας κάποτε ανοίξουν, θα καταλάβουμε πόση ωφέλεια μας δίδουν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Θα καταλάβουμε ότι στη ζωή μας, εκεί που πραγματικά ωφεληθήκαμε, είναι όταν εθλιβόμαστε και είχαμε δυσκολίες. Έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ότι νομίζω ότι όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και ανοίξουμε τα μάτια μας μέσα στην αιωνιότητα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες τις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής μας. Γιατί τότε θα καταλάβουμε πόσο μας ωφέλησαν αυτά τα πράγματα, πόσο μας ωφέλησαν οι πειρασμοί, οι περιπέτειες, οι δοκιμασίες, ο πόνος, πόσο μας καλλιέργησαν τα δάκρυα και οι θλίψεις. Και έλεγε πάλι ο γέροντας όταν ήταν άρρωστος, αλήθεια σας λέγω ότι η αρρώστια με ωφέλησε πολύ περισσότερο από την υγεία. Γιατί πράγματι ο άνθρωπος όταν ασθενεί, όταν είναι σε δυσκολία, τότε ο νους του εργάζεται σωστά. Τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων. Καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας που έχουν αξία. Καταλαβαίνει τι είχε όταν ήταν καλά και τι έχασε τώρα που είναι άρρωστος. Καταλαβαίνει ότι δεν ευχαριστούσε τον Θεό τόσα χρόνια για όλα τα καλά που είχε. Και τώρα που τα στερήθηκε, αισθάνεται ότι έπρεπε να έχει πολύ ευγνωμοσύνη εις τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς η ανθρώπινη μας αδυναμία λειτουργεί σε όλους μας κατά αυτόν τον τρόπο. Μόλις γίνομαι καλά, μόλις περάσει η μπόρα, μόλις περάσει η καταιγίδα των θλίψεων, πάλι ξεχνούμε και πάλι αρχίζουμε τα ίδια, και λίγοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνετίζονται και εξακολουθούν να ζουν σωστά και όμορφα. Οι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί οι πανέξυπνοι, οι σόφρονες, οι σοφοί, οι συνετοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξεγελιούνται να απατηθούν από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου, ούτε στις χαρές και στις επιτυχίες το μυαλό τους παίρνει αέρα, όπως λέμε, ούτε και στις αποτυχίες και στις λύπες καταποντίζονται μέσα στην απελπισία.
αλλά και στα μεν και στα δε, δοξολογούν το όνομα του Θεού με υπομονή και ξέρουν ότι όλα παρέρχονται, όλα τελειώνουν, και τα εφρόσινα και τα δυσάρεστα, και η ζωή τελειώνει κάποια στιγμή και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να εισέρθουμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτό, αδελφοί μου, όταν το καταλάβει ο άνθρωπος, τότε είναι σαν τον καλόν αθλητή που όταν βρεθεί μες στο στάδιο τρέχει πρόθυμα, γιατί βλέπει το έπαθλον, ξέρει ότι τον περιμένει το βραβείο της νίκης, γι' αυτό και τρέχει πρόθυμα. Όπως ένας καλός εργάτης που εργάζεται σε έναν καλόν εργοδότη και ξέρει ότι αν δουλέψει με προθυμία θα του δώσει ο εργοδότης πολύ μισθό, πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί ο ίδιος να ζητήσει ή να επιθυμήσει, και αγωνίζεται πρόθυμα και δεν κάθεται ούτε λεπτό και τρέχει δεξιά-αριστερά να κάνει το θέλημα του εργοδότου, γιατί ξέρει ότι στο τέλος της ημέρας θα πάρει πλούσιον μισθόν για τα έργα του. Και βέβαια σε μας ο μισθός, αδελφοί μου, δεν είναι ούτε ο παράδεισος ούτε η επιοίκεια του Θεού. Ο μισθός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο μισθός μας. Αυτός είναι το δώρο μας. Αυτός είναι το έπαθλό μας. Αυτός είναι ο αγωνοθέτης αλλά και το έπαθλο. Αυτός είναι το αγώνισμά μας αλλά και η επιτυχία μας. Και αυτό σημαίνει για μας τα πάντα. Ο Χριστός για μας είναι το παν του παντός, όπως λέμε. Έτσι, σε αυτές τις δυσκολίες πρέπει να μάθουμε να έχουμε υπομονή. Να ξέρουμε ότι ναι μεν ο Θεός δεν θέλει να ταλαιπωρούμαστε, αλλά όμως στις δύσκολες ώρες μας πάντα ο Θεός είναι μαζί μας. Μας συμπαρίσταται σαν καλός πατέρας και δεν μας αφήνει μόνους μας. Μας κρατά γερά να μην διαλυθούμε κάτω από το βάρος των πειρασμών και των θλίψεων. Και όχι μόνο τόσο, αλλά και μας βοηθά ώστε αυτές τις δυσκολίες όλες να τις μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιων, να τις μεταβάλλουμε πραγματικά εις ωφέλεια. Και πώς γίνεται αυτό? Με την παρουσία του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας λειτουργεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει να μάθουμε να ταινίζουμε στον Χριστό, να μάθουμε να τον αγαπούμε, να μάθουμε να μιλούμε μαζί του. Όμως, εάν περιμένουμε να έρθουν οι πειρασμοί και οι θλίψεις για να τον πλησιάσουμε, τότε εκείνη την ώρα δύσκολο είναι. Διότι διαλυμένοι εμείς και συντετριμμένοι κάτω από το βάρος των θλίψεων, δεν είναι εύκολο να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας, ούτε εύκολο είναι να ξαναβρούμε τον εαυτό μας για να στραφούμε στο Θεό. Είναι τόσο μεγάλο πολλές φορές το πλήγμα που μας βρίσκει, ώστε ακόμα και οι άνθρωποι που είχαν μια σχέση με τον Θεό προηγουμένως και είχαν ένα τρόπο πνευματικής ζωής, ακόμα και εκείνοι μπορούμε να πούμε δυσκολεύονται, γιατί οι θλίψεις δεν είναι αστεία πράγματα. Οι θλίψεις σημαίνει αυτό που λέγει η λέξη. Λιώνει ο άνθρωπος, κυριολεκτικά διαλύεται ο άνθρωπος. Γίνεται χίλια κομμάτια, σαν κάποιον που πέφτει από έναν ουρανοξύστη και πέφτει κάτω στο τσιμέντο και διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, γίνεται χίλια κομμάτια και δεν έχει τίποτα πάνω του που να είναι γερό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος όταν τον βρει μεγάλος πειρασμός, μεγάλη θλίψη, μεγάλη δοκιμασία. Δεν έχει δυνάμεις καθόλου. Γίνεται πραγματικά διαλελειμμένος, συντετριμμένος. Τι μένει?
του μένει μια ελάχιστη φωνή πίστεως, η οποία επικαλείται το όνομα του Θεού. Αυτή η φωνή της πίστεως γίνεται προσευχή, γίνεται επίκληση του Θεού, γίνεται φωνή ηκεσίας, ώστε ο Θεός να επισκεφθεί την καρδιά του δοκιμαζομένου ανθρώπου, να επισκεφθεί την ύπαρξή μας και να μας δώσει την δύναμη και την υπομονή να βαστάσουμε το σταυρό μας.